Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίση, καλή εβδομάδα. Ευτυχώ υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα και θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα αυτό που συνέβη την Παρασκευή. Το Γιατί... οποίο, όπω λέει και. Όπω γράφει και ένα φίλο στο πάκο 4. Yeah. Λέει, ευτυχώ λέει, έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα πάμε για <laughs> μπάνγκ και θα ξεχαστεί. <laughs> 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 Μα Μπορεί... είναι τόσο τα θέματα εδώ πέρα με το Μαρινάκι <laughs> ναι, 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 δεν ναι. μπορούν να τα. Πώ περάσουμε για να αναφερθούμε τώρα μια σε Μια κατηγορία Μαρινάκη. Πώ έχουμε μια κατηγορία σκάνδαλα, Δεν έχουμε μέσα μια τέτοια. Έχουμε μια ενότητα σκάνδαλα. Δηλαδή, το χθεσινοβραδινό με τον Υπουργό Δικαιοσύνη μου ήρθε να το βάλω στο σκάνδαλα. Τώρα που προκύπτει και το πρωινό, λέω, Δεν κάνουμε μια κατηγορία Μαρινάκη. Έχει, Έχει ξεφύγει. Για φέτο μιλούσε για πέρυσι. Για όσου δεν έχουν ενημερωθεί, θα τα αναφέρουμε σε λίγο. Μπορεί να βγει καμιά άλλη που να του ζητάει άλλο πολιτικό, να του λέει πρόσεξε τον τάδε και να προτίμησε αυτόν. Τι, επειδή είσαι και υπουργό δικαιοσύνη, νομίζει μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τι ζούμε ρε, με αυτού, δεν δηλαδή. πω. πω. Έμα. Πω, πω, ρε, φίλε, Έμα. πρέπει να. Έμα, δάκρυα και θυρώντα. Πρέπει να μην έχει καμία τόσα φοβία τόσα ότι δά... θα σε πάρουν χαμπάρι για να λε τέτοια πράγματα στο τηλέφωνο. Πριν από λίγο καιρό, Τώρα προφανώ. είναι πριν ε, ναι. να λάβουν κυβέρνηση. Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, ότι είχαν στην αρχή μία αίσθηση ότι εντάξει, δεν του αγγίζει κανένα. Εκεί την πληρώσαν. Ναι. Εκεί την πατάνε πολύ, δεν το ξέρει. Όταν πάει ας πούμε, η αστυνομία ή η δικαιοσύνη, ψάχνει κάποιον για να μπορέσει να τον παγιδεύσει, τον αφήνει να νομίζει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν τον ελέγχει για να νιώσει και αυτό, α τον κίνδυνο και να φυλάγεται. Τον αφήνει λίγο χαλά. Ο έμπειρο, είτε είναι όποιο είναι, φυλάγεται. Καλά, αυτού δεν μπορεί να του πει και άπειρου, έτσι. Ε, άπειροι αποδείχτηκαν. <laughs> Πού που ρε φίλε. Μέχρι στιγμή δεν έχουν υποστεί καμία. σχεδόν καμία συνεπή. Εντάξει, καμία το άλλο έχει αυτό, έχει να κάνει με την ισχύ του. Άλλο η ισχύ, η δύναμη ή οι άνθρωποι του οποίου έχουν στο χέρι. Και γι' αυτό το λόγο. Βλέπει ότι οι τελευταίε αποκαλύψει έχουν να κάνουν με επαφέ, με υπουργού δικαιοσύνη, με εισαγγελεί που έπρεπε να κάνει διαρκεία κτλ. κτλ. Έχουν και από εκεί σωσίβιο. Έχουν γενικά τι λύσει. δεν θα έχουν λύσει. Από παντού. Τέλο πάντων. Πάμε στα δικά μα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάω και Εδώ στον Λίπερο από τώρα μέχρι και τι 2 ε, θα είμαστε μαζί στην πρώτη εβδομάδα που δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Καλά. Καλά στο. Το κάνει παρατήρηση εχθέ ένα ε, φίλο στο σχόλιο τη ημέρα. Τι, τι κάθεσαι και γράφει: δηλαδή, Ότι θα περιμένουμε την Παρασκευή και κάνει ποδοσφαιρική συζήτηση. Και λε, θα περιμένουμε ε, τον ε, προπονητή και τον ε, αθλητικό διευθυντή Αφού δεν ξέρουμε, να μα πούνε το σκεπτικό του. Ε, Γιατί πε με ονόματα, μίλα keywords. Δεν το ξέρει στο Ιντερνετ. Στο τα keywords είναι που φέρουν τα κλικ. Ονόμα πε ονόματα, μεταγραφέ που θα πάρουμε. Πες, δεν έχει σημασία. Πόσα... Πε ότι του χρόνου θα πάμε για το ένα για το άλλο. Δημιούργησε μια ωραία ψευδέστηση να χαρεί ο κόσμο να γουστάρει. Εγώ λέω ότι δεν ξέρω ποιο χα... είναι ο στόχο του Πάουκ. Άμα, Είσαι άμα, φίλε. άμα κάποιο το ξέρει, δεν τον πει. Είσαι αντιεμπορικό και καλά κάνει. Ποιο είναι ο στόχο το του ΠΑΟΚ για του χρόνου. Κάνα τίποτα. Πέρυσι μάθαμε κάποιο με τον Άρνεσεν όπω έπρεπε ότι ο στόχο είναι αυτό και αυτό και αυτό. Και από εκεί πέρα σχολιάζαμε. Τα καλά, τα αρνητικά, τα άσχημα, περιμέναμε, βλέπαμε, α, είχαμε ένα μπούσουλα. Μέχρι στιγμή δεν ξέρουμε κάτι τέτοιο. Υποθέτουμε ο καθένα ευχόμαστε. Υποθέτουμε και έχουμε πληροφορίε, δεν, δεν μαντεύουμε. Τι, πού θα κινηθεί ο Πάο και τι θα κάνει. Μα έχει πει ο άνθρωπο ότι θα, κάνει, θα πάει σε έμπειρου παίκτε με παραστάσει και εμπειρία και ποιότητα. Είπε. Είπε. Καλά, α το πει και επίσημα έτσι να το έχουμε καταγεγραμμένο. Ε, δεν κατηγορούμε κανέναν, είπαμε και δεν είναι και άργα. Εντάξει. Την Παρασκευή πόσο θα έχουμε. Είμαστε πολύ πιο προχωρημένοι σε σχέση με άλλε χρονιέ σας 6 Ιουνίου, καλά, δε, 19. κατά είναι. Καλά, Είναι. Έχουμε 19. προπονητή. Ναι. Πόσα χρόνια έχει να συμβεί τέτοια εποχή, Κοίτα, έχουμε προπονητή. Έχουμε αθλητικό διευθυντή και έχουμε έτοιμε τι λίστε από το Μάρτιο. Και έχουμε έναν κορμό παιχτών που έχουν αρκετά καλά συμβόλαια χρονικά και ποντάρουμε σε αυτού, δεν ξέρω αν θα βγουν. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνει φέτο ο Χαρίσης αλλά ότι έχω χαρίσει για άλλα τρία χρόνια, εγώ το θεωρώ βάση. Έχω τσίμηρο τα άλλα τρία χρόνια, θα το θεωρώ βάση. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Λέοβατς αλλά έχω βάση, ρε φίλε. Θα είναι, θα είναι σημαντική η Παρασκευή. Θα είναι σημαντική να, <σκορίζει> να καταγραφούν <σκορίζει> κάποια πράγματα και να ξεκινήσουμε. Έχει 56 κοινοποιήσει στο σχολείο τη σου πω, αλλά... Μέχρι τότε. <σκορίζει> ε, α, πληροφορίες, κάνα όνομα από εδώ, δεξιά, αριστερά. Ε, α, συμπεράσματα από την Παρασκευή και μετά θα ξέρουμε πιο πολλά πράγματα. Η λίγη υπομονή, πέντε μέρες ακόμα, ώστε να ε, γνωρίζουμε όλοι τα ίδια. Ε, και από εκεί πέρα εντάξει, θα δούμε. Να, η ΑΕΚ έφερε το και πάγι, γιατί λέτε ότι δεν έχει γνώριμος, ξέρει την πραγματικότητα, δηλαδή νομίζω ότι είναι καλύτερη λύση από αυτόν τον μεγάλο που θα έπαιρνε και το ξέρεις, θα, θα του έλεγε δεν μου αρέσει η πίεση Το ξέρεις. Ποιον. Το και πάγει σε προπονητή. Είναι ένα προπονητή με και... μια σχετική εμπειρία με κάποιε ομάδε που έχει δουλέψει και ξέρει την Ελλάδα. Ε. Ξέρει και την ΑΕΚ. Τι ξέρει και τον το Μίλιανίδη. Σα προπονητή. Πώ? Τι πέτυχε. Ε, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι έχει πετύχει ε, στην με Κύπρο. Τον έχει πετύχει και. Πέτυχε. Εντάξει. Ωραία. Ας δούμε κάποιον πέτυχε. που να πέτυχε στην Κύπρο, λοιπόν. Με τον άλλο σου λέω καλύτερο είναι. Όχι, είναι καλύτερο υπομονή. Έχει καλύτερη προοπτική στην ΑΕΚ. Από τον άλλο που ήρθε και είπε: Δεν μου αρέσει η πίεση και δεν μπορώ να δουλεύω υποποίηση. Από αυτόν τον Γάλλο. Ναι. Το ξέρετε, τι περιμένει. Αν στον ανακοίνωνα η ομάδα του, θα είναι ευχαριστημένο. Όχι, είναι στα γραφεία. Είναι ο τρίτο που πάει στα γραφεία τη ΑΕΚ φέτο. Τι κάνω και στα γραφεία. Δεν μπαίνουν πολλά λεφτά. αυτό. Βλέπουν όλοι ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για χρήματα. Είναι σφιχτή η κατάσταση εκεί. Γιατί το κάνει αυτό πιστεύεις ο Μελισανίδης Έτσι είναι το η φιλοσοφία του είναι, Λίγα. Αντι, είναι αντίδραση στοιχηματική Πιστεύει ότι ακόμα έχει μεγάλο ρίσκο Για να στοιχηματίσει πολλά λεφτά Γιατί Και τα προηγούμενα χρόνια λεφτά. έβαλε ποτέ πολλά λεφτά Γι' αυτό λέω Άσε που έχει, πρώτα έχει να... βγει έξω με το γήπεδο Βασικά μπορεί να βάλει πολλά λεφτά Τι νύεις, αν έχει είναι Α, ο νομιμοποιημένα, εκπλώσεις. ναι, δεν μπορεί. Ε, τι είναι. δεν μπορεί. Πώς θα βάλει. Τυπικά δεν μπορεί. Ε, Είδατε μα... και ο Σαββίδη ακόμα για να βάλει λεφτά. Δεν είναι η εποχή που μπορεί να βάλει, να δώσει 10 εκατομμύρια χωρί να μπορεί να εμφανιστεί το γιατί, το πώ και το τι είσαι ακριβώ. Ναι, ναι, ναι. Τώρα και με τα τραπεζικά δηλαδή τη μετακίνηση κεφαλαίων είναι ακόμη πιο δύσκολο. Μα δεν είναι μεγαλομέτωχο. Βλέπουμε βεβαίω τι γίνεται και στι άλλε ομάδε, δεξιά-αριστερά. Και για σοφιά μα τελείωσε. Δεν κάνει ένα άγιο. Ναι, τι έγινε. Τελείωσε, πει? τελείωσε. Ε, εντάξει, βλέπει από προχωράει τίποτα. Ναι, καθυστερεί. Έχει βγει εκτό. Ε... Φαντάζει το να το κάναμε εμεί αυτό. Εμείς. Και να ήμασταν έτσι εκτό προγράμματο. Καλά, Γιάννη, τέναμε... έχει ιστορία με τα γήπεδα. Εδώ έριξε το άλλο πριν κάνει γήπεδο. Θυμάστε εκείνο το τελευταίο παιχνίδι που μπαίνανε και κόβανε ναι. τα, τα δίχτυα, τα... τα Και πρόβλημα με το σεισμό έτσι. Δεν μόνο. Mm. Δεν μπορούσε να φιλοξενήσει παιχνίδια. Εντάξει, μπορούσε να φιλοξενήσει. Είχε σοβαρό θέμα με το σεισμό. Ήταν... Εντάξει. Του 99. Ναι. Τέλο πάμε. πάμε να δούμε για τον Πάοκ τι γίνεται. Και φυσικά θα επεκταθούμε και στα άλλα, ειδικά αυτά που βγαίνουν για τον Μαρινάκι ε, Μαρινάκη και χθε αλλά και σήμερα. Τώρα επίσης, να πει ότι εκπλήστε κανεί, τι είναι Εντάξει, την Όλα τα περιμένει. Πάμε με αναδομό. Μην με περνάτε για τρελό. Αναδομό στο 2311-241-508 τηλεφωνείτε και ενημερώνεστε για όλε τι προσφορέ που υπάρχουν. Η να είναι κορυφαίε ανακαινήσει. Καλέστε δωρεάν μηχανικό για εκτίμηση στο χώρο σα. Ειδικέ προσφορέ μπορείτε να δείτε και στο αναδομό.gr το site. Καταρχά, τρόπο επικοινωνία με την κουμπί γραπτά μηνύματα γράφετε εφέ. Μα αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Μαζί μα και σήμερα η Ρέμβη το ιδανικό προορισμό και για καλοκαίρι, για καφέ και για ποτό και για φαγητό όλε τι ώρε τη ημέρα. Πέμπτη βράδυ με Κυπριανίδη, Παρασκευή βράδυ με Μπουζούκια. Πραγματικά δεν λείπει τίποτα από τη Ρέμβη στο πιο ωραίο σημείο τη πόλη δίπλα στη θάλασσα. 4-3% για να κλείσετε τραπέζι. Στα Alter Ego πηγαίνετε αν θέλετε να αντιθείτε. Καταρχήν, τώρα που είναι έτσι η περίοδο που έχουμε τις βαφτεί, του γάμου κλπ. Όλο και κάτι θέλετε να προσθέσετε. Μπορείτε να συνδυάσετε ένα κουστούμι το οποίο να φοριέται και με τζιν, να φοριέται και σε ένα πιο χαλαρό, σε μια χαλαρή βραδινή έξοδο. Μπορείτε όμω να πάρετε και casual ένδυση, πλήρη ανδρική ένδυση στα Alter Ego. Το πρώτο κατάστημα το κεντρικό είναι στην 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία και το δεύτερο είναι στην Πασαλίδη 25-85 στην Καλαμαριά. Μπαίνετε και διαλέγετε Διαλέγετε κουστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσε, ζώνε και πολλά πολλά ακόμη σε πολύ χαμηλέ τιμέ στα Alter Ego. Τέλο, μαζί μα στο πρώτο μέρο τη εκπομπή είναι και τα Data Labs. Είναι αδειοδοτημένο κέντρο διαβίου μάθηση και ήδη οι πρώτοι έχουν φύγει στα νησιά να δουλέψουν ω bartender ή barista ή και απλή σερβιτόροι. Μην το υποτιμάτε, είναι δουλειά που ακόμη και τώρα έχει καθημερινά μετρητά σε, σε μισθό, σε αμοιβή, ειδικά στον χώρο του τουρισμού, στα νησιά και στι υπόλοιπε περιοχέ. Δουλεύετε σε ξενοδοχεία, δουλεύετε σε καφετέριες, δουλεύετε σε beach bar και μαθαίνετε όλα τα μυστικά σε πολύ λίγε μέρε μαθημάτων στα data labs Περισσότερε πληροφορίε 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. Εκτό ποδοσφαίρου, τι άλλο έχουμε. Κινείται τίποτα. Τίποτα πολύ του. Στο μπάσκετ, στο βόλεϊ. Μπάσκετ, πλάκα, έχουμε δει μπάσκετ. Ε, πώ δεν έχει. Το οποίο ξεκινάει. τα αργά, τον Οκτώβριο ξεκινάει. Προετοιμασία τον Αύγουστο. Ε, έχει δρόμο ακόμα. Έχει δρόμο. Κάτι ονόματα παίζουν που και που προτείνονται, εξετάζονται ξένοι, Έλληνε. Να μα πει ο Νίκο Μοσχοβίτη σήμερα είναι η μέρα να μα πει δυο πράγματα. Μας να μα βάλει το κλίμα. Ασχολείται. Για να σου απαντήσει στο αν υπάρχει τμήμα και αν κινείται. Ε, να ε, βάλει υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει. Α, δεν για το Magic χθε δεν γράφαμε. Ναι. Υψηλό επίπεδο στο Portsmouth Ναι. Έτσι. Στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ λίγο. Σαν σιωπή, σαν περισυλλογή, ξέρω εγώ. Καλά, δεν μπορεί να μα ανακοινώνει και κάθε μέρα μεταγραφέ, αλλά εκεί έχω σχέδιο Καλμαζίδη. Αυτό δεν πρέπει να δώσει μια συνέντευξη. Καλμαζίδη σε αυτή τη στιγμή είναι εθνική γυναικών και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι. Τέλο πάντων. 100% συγκεντρωμένο στο πλάνο του ΠΑΟΚ. Α, μέσα αφήνει τώρα. Είναι, τι κάνω, αφού είναι αλλού. Α. Δεν είναι μέσα δε φίλε, άμα όλη τη μέρα είσαι αλλού. Και δεν μιλάω στα τηλέφωνα, τι είναι χμή, δεν είναι χμή. Δεν εσύ, ένα απαντά και στα τηλέφωνα. Δεν είναι, από ό,τι μαθαίνω δεν υπάρχει μια συνεργασία αυτή την εποχή η καλύτερη δυνατή. Νότα μα. Να πάρει το ζελιάσκο καλύτερα. Όχι, δεν λέω αυτό λες, εσύ τον <laughs> Αλλά εγώ αν ήμουν να πάω και μόνο και ο προπονητή μου. ξέρω εγώ δεν. Ε, με τώρα με την Ζευλάκοβα, την κεντρική στην τέτοια και δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είχα ένα θέμα. Μάλιστα. Να ρε τα προβλήματα. Να ρε τα προβλήματα. Στο handball. Μα έχουμε τρει θέσει κοινέ. Εντάξει, τρεις είναι, δεν είναι έξι. Πομονή Στο handball 10 Ιουνίου ήταν το deadline. Για να απαντήσουν οι παίκτες mm. Άρα μέχρι την Παρασκευή. Κάποιοι γονεί. Κάτω στα διαρκεία στο βόλιο θα βγουν σε κοντά, επειδή ρωτάει Ναι. Στα πολύ κοντά. Και θα έχει μεγάλη κίνηση. Δεν ξέρω. Από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ε, ξεκινάει και το γύρο στο τέλο τη εβδομάδα. Θα το παρακολουθήσουμε εμεί οι Έλληνε από μακριά μετά από πολύ καιρό. Συνηθίσαμε, ε, κακομάθαμε. Είναι κλασική Παίζαμε τάκα, και αμυντικά όμω. Δεν ήταν το δε ιδανικό. Παίζαμε και πολύ αμυντικά, δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Τώρα που παίζουμε επιθετικά, θα το βλέπουμε. Κάνουμε καμιά φάση με την Αυστραλία. Δεν, και... δεν, το, δεν, το, δεν το πρόσεξα. Χάσαμε και εκεί, ε. Τι καθυστερήσει. Στο Πάο υπάρχουν φωτογραφίε. Υπάρχει μια φωτογραφία, ένα θέμα για έναν κεντρικό αμυντικό τη Μπάτε Μπόρισοφ. Έχει τόσο μεγάλη ποιότητα η Μπάτε Μπόρισοφ, έχει. Είναι, Εξάπρισμα. είναι. Είναι υψηλό επίπεδο. Δίπλα ακριβώ. Θα αναφερθούμε σε αυτά με λεπτομέρειε. Δίπλα ακριβώ είναι ο Ρικάρντο Κώστα, ο οποίο αποθεώνεται, βάλα. λέει, στη Γρανάδα. Εντάξει. Πάρα δίπλα είναι ο Εγιάλ Γκολάσα. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ε, ε, παίχτη και θέμα έτσι. Ο Εγιάλ Γκολάσα. Φεύγει. Μάλλον. Πάρα δίπλα είναι ο Ισπανός Εγκολλικό Περολόπες που έπεσε στη Βέρεια. Έδωσε συνέντευξη. χρονός πλέον. Και μίλησε για τον Μπάουκ, από τον οποίο είχε πρόταση το θέμα το γνωστό που έπαιξε και τον ε, χιμόνα. Και βεβαίως, στα πρώτα θέματα του Πάκο Σέρα, το τι ακριβώς έλεγε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον εκδότη της εφημερίδας πρώτο θέμα, για ένα πακέτο, για ένα δώρο, για κάτι βιβλία, όπως τα ονόμασαν, που πήγαιναν για, το, για έναν Τσίπρα. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Τσίπρας. Γιατί ο από αποκλείται να είναι κάποιο υπονοούμενο, κάτι. Ε, αυτό θα πούνε. Είναι στο πλαίσιο Α, αυτού μπρο. που λέγαμε ότι σε λίγο θα μάθουμε ότι δεν το λένε και Αλέξη. Ναι. Δεν μπορεί να εκπλαγεί πλέον. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα θέματα, τα πέντε μέχρι στιγμή στο Πάο για τα οποία θα αναφερθούμε σε λίγο. Θα έχουμε ειδικό αφιέρωμα για τον ε, Κανά Μπιγίκ από το Σταυροκόλκα. Oh, δεν τη ζούμε Πιστεύω, το 2016. Ότι... Με μία από τι πρώτε κινήσει του Πάουκ να είναι Αφρικανό στόπερ. Άπαντε σε εσένα σκεφτήκαμε. Δεν είναι, από τον Πάουκ τηλέφωνα με παίρνει. Αν είναι είσαι πένει. καλά. Ναι. <laughs> Αφρικανό στόπερ, γιατί ρε φίλε. Ωραία, βρες με έναν καλό Έχει όμως θρηλυκό επίθετο, έτσι. Κάτσε λίγο. Βρες με έναν καλό Ο Αλάμπα τι καταγωγή έχει. Ο Πέρα από τα... Αριστερό μπάκι ναι, ρε, παίζει και άμυνα. Εντάξει. Ναι, είναι αυστριακή. Παρακάτω. Παρακάτω. Τι είναι. Ε, Αποκλείεται, είναι 1,90. Τι ποιο είναι, ο Λάμπα είναι 1,90. Είναι, είναι ψηλό είναι. Τι λε, ρε. Φιλιππινέζου ψηλό δεν είναι. Δεν είναι ψηλό, ρε. Γιατί ο τραγουδιστή, ο προπονητή του Μαρία Χιτ, τι είναι, κοντό. Τώρα θα με αναγκάζει να ψάχνω την καταγωγή του Αλάμπα. Από Φιλιππινέζου δεν σου λέω, ρε, ξεκάθαρα. Ναι, πέρα την Αυστρία. Φιλιππινέζο είναι εμένα θα ακούσετε. Γκάνα. Όχι, ρε, ποια γκάνα, γκάνα ρε. είναι, ξέρει. Καμία γκάνα, ρε. Γκάνα, επειδή είναι ποδοσφαιρική Καμία αυτή η εταιρεία. Ναι, δεν καν. είναι στόπεδο ο Αλάμπα. Παίζει, παίζει. Ωραία, θέλω να μου βρει έναν καλό κεντρικό αμυντικό. Ο Σαχώτη Λίβερπουρ, τι καταγωγή έχει. Τι καταγωγή έχει, το πέτο βρήκανε, ρε. Ε. Ε. Ναι, πάμε παρακάτω. Εντάξει. Ε. 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 Ο Μανταντά δεν έχει συμπέκτη 5η φέτο. Ποιο. Έχει... μου ένα στόπελ Αφρικανό. Ο Ματαντάτα μου το φύλακα είναι. Ο άλλο, δεν πώ το λένε που πήρε η Σίτι. Ο Μαντουλά, Μαζαζά, Μα. Α, που γελάνε μαζί του ένα. Ναι. ναι. Άλλη ομάδα υψηλού επίπεδου. Να τη βρες μου. Περιμένω, με αγωνία. Αυτό το χταπόδι που πήρε ο Ολυμπιακό. Ο Σαντάνα, <laughs> Βραζιλιάνος. <laughs> Σαντάνα, Βραζιλιάνος. Ε, Εκείνο ο ψηλό που έπαιζε στη Σάλκη, που έπαιζε τον Μπάουκ. Ο Πάπα. Του Σάλκε, Ο Ματίπ. Ο Ματίπ τον πήρε. Ο Ματίπ τον πήρε. Ναι, ναι. Καταστροφή. <laughs> από εκεί, από εκεί, βασίστηκε, από εκεί ξεκίνησε. Ναι, ναι, ναι. Καταστροφή. Γιατί εγώ ρώτησα μια υπεύθυνη τύπου που την ήξερα και είχαμε ένα κοινό φίλο του Σταύρο, τον κουμπάρο μου. Ωραία. Για ποιον. Και εδώ λέω αυτόν τον πληρώνετε, τον Ματίπ. Όταν, Σε σάλκε. Ναι, και απορούσε, λέει γιατί το λε αυτό. Και σε όλε τι φάσει που κάναμε μέσα ήταν. Κοίταξε το θέμα Αφρικανό Εντρεφονιπακ. Μην ε, τα βάζει με τον Σταύρο. Τα έχει όλα έτοιμα, τα έχει δουλέψει. Τα έχει σκεφτεί. Δεν, ε, Τίποτα τα... δεν γίνεται στην τύχη. Βρείτε μου έναν Αφρικανό στόπερ. Αγωνία. Βρείτε μου έναν Κανονικό. Και δεν μιλάμε για ελίτ τώρα που θα παίξει σε Μπαρσελόνα, Μίλαν. Δηλαδή οι 4-5 που κάτι έγινε, του δάγκωσε καλά το λιοντάρι και πήγε Ως, καλά. Αυτό στη ρεάλ που ανακάλυψε ο Μπόλονι. Μαμά θα... Φιλιππινέζα, να το δικαιώνομαι. Αυτό ο ψηλός που έχει η ρεάλ, που τον πήρε από τη Γαλλία. Γάλλος είναι, ναι, φίλε. Δεν είναι Γάλλος. Ε, τι Γάλλος είναι. Έχει ρίζες ρίζε Τι δεν παίζει αυτό. Αγανάκησα και στη ρεάλ. <laughs> δεν παίζει. Ε, δεν έχουμε ένα στόπερ. Τότε δεν να... παιδιά, σας προκαλώ όλου. Θα τον αποστομώσουμε. Να μην μιλήσω για αυτού που περάσαν από τον Μπαουκ. Ο κουμάλω. Ορίστε. Ο Αλάμπα έχει πατέρα από Νιγηρία. 1,81 μόνο. Και μάνα από Αυστρία. Φαντάζομαι η Μανούλα. Είδε ε, το, 81, είδε, 81, το είδε το τον Παπά ε, και τη έδωσε. Αλλά τέλο πάντων ε, είναι κοντό ο Αλάμπα και είναι back, δεν είναι stopper. Έπαιξε ο, ε, ο Αλάμπα ε, είναι πλησιά. που τρώει το πέσιμο που πέφτει όταν του κάνει την τρίπλα ο Μέση. Όχι, τον Μπόατεκ Ο Μπόατεκ Νίκη. Ο Μπόατεκ, ο οποίο και καλά είναι Γερμανό. Εντάξει. Ο, ο πίσω Και επιτέθηκε ένα βουλευτή Γερμανό. Τι είπε. Τι δεν θα ήθελα να τον έχω γείτονα και τέτοια. Ε, Ρατσιστική επίδεση. Α, όχι επειδή έφαγε τη τρίπλα. Oh. Όχι. Ο, ο, ο τέτοιο του Παναθηναϊκού μου λέει ότι είναι. Βραζιλιάνο, αλλά ούτε αυτό κάνει. Καλό είναι. Είπαμε μαύρο στο περί Αφρικανό το περί είμαστε κατά. Αφρικανό ρε φίλε, Αφρικανό. Δεν έχω mm. πρόβλημα με του μαύρου. Μαύρο μισοκύ ακούω, μαύρο. Αφρικανό δεν θέλω. Είναι λόγω χρώματο όμω. Όχι, ρε φίλε. Λόγω... <laughs> υπάρχει <laughs> λόγο. Πού να βρει λευκό Αφρικανό. Ναι. Ωραία, πε μου. Ωραία, πε μου. βρείτε μου ένα στόπερ επιτέλου. Πόσοι μα ακούτε, 40.000, 45.000. Βρείτε μου ένα στόπερ. Ο Μαρ Κανάμπιγκ. Ο Κανάμπιγκ. Πολύ δυνατό, γρήγορο. Ναι. Θα πάμε μετά το διάλειμμα να κάνουμε. Εξελί... Εξελίσιμο. Με παραστάσει. Με παραστάσει. Πολύ καλό. Γάλλο αναθρεμένο. Εννοείται. Ποδοσφαιρικά. Εννοείται. Ηθοποιό είναι. Έχει παραστάσει πολλέ. Έχει. Τέλο πάντων, επειδή πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα. Καλά, μείνε με το Μικέλ Βίτορ, εσύ. Πα να με χρεώσει σε ένα βιτορικό. Πρώτα απ' όλα, ο σου πάω Πάμε στο διάλειμμα, έστω το διάλειμμα. Η απόγνωση του Δημήτρη Τζομπατζόγλου ψάχνοντα να μου βρει κεντρικό αμυντικό από την ήπειρο, τη συμπαθέστατη ήπειρο τη Αφρική. Να μα βρει κεντρικό για το βόλι. Όχι. Ε, ήταν ο Σανκαρέ. Δηλαδή... Πολύ καλό στον Ολυμπιακό Βόλο. Έβαζε γκολ, είχε καλέ προωθήσει αστημένε. Να σου θυμίσω τα σπριν του Μπέσκα, τίποτα άλλο. Πολύ καλό. Δεν ήταν Αφρικανό ο Μπέσκα. Ναι, τα σπριν του mm. να σου θυμίσω. Που έτρεχε σαν Αφρικανό. Γεια σα, Να δούμε λίγο τα μηνύματα που έχουμε στην ομάδα μα τι τελευταίε ημέρε. Για να μην ξεχάσουμε του ε, φίλου που γράφουν στο. Πάω και στον στο Λίπερο, και όλα αυτά στο Facebook. Γράφει φίλο. Πριν πάμε στα θέματα μα. Η σύμπνοια Μίχελ και Ήβιτς είναι παρόμοια με αυτή τη σύμπνοια που έγραφαν για Αναστασιάδη και Βρίζα. Ποιο το έγραφε αυτό, δε φίλε, πραγματικά, γιατί εγώ το θυμάμαι αυτό. Είναι αυτή η περίοδος τώρα του καλοκαιριού, όπου όλα παρουσιάζονται τέλεια, ρε παιδί μου. Τέλειες οι μεταγραφές που έκανε ο Άρνης. Ποιο έγραψε, πραγματικά, χιλιά, θέλω, να ξέρω ποιο α... έγραψε ότι ο Βρίζας με τον Αναστασιάδη πήγαινε να χαρά. Για του καλοκαιρινού μιλάει. Ναι. Ούτε τώρα κανείς ξέρει για Μίχελ Κέιβιτς ε, Θα φανεί Όλα αυτά φαίνονται στην πορεία Τότε ήτανε Αυτονόητο στο μυαλό των περισσότερων ότι δεν είχαν και τι καλύτερε δυνατέ σχέσει οι δύο μεταξύ του. Και πολλοί έθεταν θέμα σχέσεων ε, γιατί υπέθεταν ότι δεν είναι καλέ. Αλλά από εκεί πέρα, αν δεν έχει πληροφόρηση για το σε ποιο σημείο είναι, δεν μπορεί να, και να πει. Άρα λοιπόν κάποιοι λένε τότε δεν λέγατε ότι δεν είχαν καλέ σχέσει, μα πού να ξέρουμε. Να δεν μαθαίναμε ότι μαγειοτραβήχτηκαν ή βρίστηκαν ή ένα μήνα δεν είχαν βρεθεί, δεν είχαν συζητήσει γράφονται τίποτα μεταξύ του. Δεν είχαν για να γράφονται. Ε, ναι, αυτό. Πράγμα, το καλοκαίρι παρουσιάζονται όλα καλά. Όπω και πέρυσι. Το καλοκαίρι ήταν όλε καλέ μεταγραφέ, μετά τον Νοέμβριο ήταν όλε τι κάρτε. Μετά ξαναστρώσανε πάλι. <laughs> Έτσι είναι. <laughs> είναι. Ο τελευταίο τόπο που πήραμε γράφει φίλο από την Γαλλία ήταν ο Βιβιάν. Ο τελευταίο μαύρο που πήραμε ήταν ο Κουμάλο. Να ανησυχώ. Για το συνδυασμό των δύο. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι για τον καναπηγείκ δεν υπάρχει ούτε αυτό το δημοσίευμα που διαπέριψε την πρόταση είναι λογικό, ούτε ότι έχει συμφωνήσει είναι λογικό. Είναι μια από τι περιπτώσει. Δηλαδή το ρεπορτάζ λέει ότι θα κάνουν, έκαναν πρόταση στο βίντεο θα μιλήσουν ή μίλησαν. Και αν δεν. είναι δυνατόν να μην έγινε πρώτο το Βίτορ. Ακόμα. Λέω ότι δεν του πιστεύω, ρε φίλε. Τι. Ναι. Δεν μου βγαίνει από πουθενά ότι λένε ότι έχουν κάνει, αλλά δεν μου βγαίνει από πουθενά ότι κάνανε. Του είπαν περίμενε. Ναι. Παιδιά για τον Μπερμπάτοφ, γίνεται τίποτα. Είναι εφικτή η επιστροφή Περέιρα. Γιατί είναι μια πολύ καλή θέση 10 ο Περέιρα. Γράφει φίλο πάλι στην ομάδα μας στο facebook. Για τον Μπερμπάτοφ ε, φαίνεται ότι έχει πάρει ένα δρόμο η υπόθεση εντάξει, να αποχωρήσει. Τώρα αν γόνω στο γάμο το Σάββατο γίνει κανένα άλλο προξενιό βάζει το χέρι του φωτιά τίποτα. Να σου πω τι γίνεται τώρα. Είναι αυτό ο γάμο στη μέση. Ο, οποίος... έχει, ο Ιβάν έχει πολλά καλά και πολλά στραβά. Τώρα Νομίζω ότι έχει συμπάθειε και αντιπάθειε σε παίκτε. Ναι. Δηλαδή τον έχω ικανό να κρατήσει τον Περμπάτοφ και να μην κρατήσει κάποιον από αυτού που δεν γουστάρει. Οι οποίοι με βέβαια. Με τραβώσει. Και με άλλου έχει τραβώσει. Γιατί με το Βίτρο, γιατί δεν έχει γίνει πρόταση. Μα το Βίτρο τον εκθίαζε στα αποδητήρια μέσα στον εκθίαση, πράγμα τελήθεια. Ναι, μετά την ΑΕΚ. Μέχρι τότε. Την τελευταία αγωνιστή. Μετά την ΑΕΚ. Από μετά την ΑΕΚ μέχρι και το τέλο, ναι. Πριν. Ναι. Για τον Περέιρα, φίλο, ο παίχτη θέλει να μείνει στην Αργεντινή. Ο Πάο κάνει κάποια σχέδια για αυτόν. Παίχτη του Πάοκ είναι. Εγώ θα ψάχνω να δω αν έχουν κανένα παίχτη αυτή που να με ενδιαφέρει. Ναι. Λεφτά από Αργεντινή δεν πρόκειται να πάρω ποτέ. Άλλο φίλο γράφει εδώ ο Χρήστο. Όλοι αυτοί που γράφουν για τον Ιβάν ότι αποφάσισε ότι έκανε εκείνο, έκανε το άλλο που τα ξέρουν. Έχουν ανθρώπου στο Ροστόφ που είναι μεγάλο μέτοχο. Από όσο ξέρω, ο Μίχελ με τον προπονητή θα μιλήσουν την Παρασκευή και εκεί θα μάθουμε το τι γίνεται με μεταγραφέ και την ομάδα που θέλουν να κάνουν. Α αφήσουμε την ομάδα για μια χρονιά να κάνει τον πραγματισμό τη όπω θέλει τα λοιπά ε, μόνο κακό γίνεται στα μυαλά του μεγαλομετόχου και του κόσμου. Εντάξει. Ο καθένα έχει πληροφορίε. Αλλά α επισημοποιηθούν κάποια πράγματα την Παρασκευή για να ξέρουμε όλοι πιο έγκυρα πράγματα. Μηνύματα δικά σα, αλλά δεν μα αφήνετε να πάμε στα, στην παρουσίαση, δεν πειράζει. Ο Αμπονσά, Στόπερ, ο Ουντέζε, ο Κουμάρα. Ο Abonsa, φίλε, πήγαμε να πούμε να ανανεώσει τον Μπάουκ. Μα λέει φεύγω. Τώρα πάω... λες μια ιστορία, λες 15 χρόνια ναι. την ιστορία λε τώρα. Πάω, λέει, να πάω την ταυτότητα και έρχομαι. Ε, δεν ήθελα να έρθει ρε φίλε. Καλά σε και ταξίδεψε στην... και πήγε πήγα στην ΑΕΚ. Καλά σε έκανε. Ένα το κράτο Έτσι ήθελα να κάνει. Δεύτερον, ο Ουντέζε ήταν 8, χρονο... 8 χρόνια 17 χρονών. Εντάξει, είχε ε, πρόβλημα ε, στο χόνδρο ε, που ε. το έχει ο άλλο 4 μήνε πριν πεθάνει. Ωραία, το είχε ο Ουντέζε όταν έρχεται την 26. Ωραία. Ο Κουμαλό ήταν μοναχοπέδι. Τώρα εσύ δεν είσαι ρατσιστή. Ε. Και τώρα εσύ δεν είσαι ρατσιστή. Γεγονότα, ρε. Ναι. Γεγονότα. Ωραία. Ωραία, μπουτλα καλά. Κάτσε ρε εντάξει. φίλο, αμπονσά, όταν, όταν, δεν ήθελε να υπογράψει. Και ήθελε να τους Έκανε μια χρονιά. Χρόνο. Τι θα τους έλεγε για να φύγει τα γραφεία. Δεν δηλαδή του έλεγε πάω σε μια δουλειά και έρχομαι. Δεν <laughs> συμφωνώ, γεια σα, χάρηκα. Ε, Πρέπει ε, να, να το είναι. κάνει έτσι. Ε, εντάξει. Άσε ρε τώρα. Τέλο πάντων, δεν είναι. Ο αφαιρά. Ζουέλα. Ο ζουέλα ραμπούτλα. Αμαφούλε. Αυτή δεν και στο πε. Ωραία. Δεν είναι ρε παιδιά, ας τα στόπ. Θα σου πω εγώ Ευρωπαίος που είχες ε, που έφερες, που μένεις στους Αφρικανούς. Ναι ρε, έφερα και πέντε σοβαρούς. Ο mm. Ο 203 <συσοβαλούς> το παράπονο με τον μπάσκετ, ε, βεβαίως διαβάζουν τα μήνυματά του, φτάσαμε στο σημείο να ελπίζουμε για το αν δομηθεί μια σοβαρή ομάδα στο μπάσκετ από το αν θα πάει καλά ο γάμος του μικρού και τα κέφια του Ιβάν. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά ε, δεν είναι και μακριά, ναι. mm. Ο Μπερμπάτοφ που έβαλε χθε πάλι δύο γκολ Πόσα γκολ φιλικά και πόσα με τον Πάκο. Το Πάκο έχει πιο πέντε. Πιο πολλά, πιο πολλά ναι. Στα φιλικά αυτά έχει πιο πολλά. Ναι. Καταλαβαίνει κάποιο ότι η ομάδα με ΚΑΕ πρωτοδικίου μη έχω σε οικονομική ευρωστία και που βασκετική. λειτουργεί με δίσκο και ελεημοσύνη από τριγύρω νομοτελειακά οδηγείται σε τέλμα. Καλά, δεν είναι μόνο η ΚΑΕ που λειτουργεί έτσι. Βεβαίω. Ευχή όλων, φίλε, είναι να βρεθεί ένα ε, ιδιοκτήτη. Άλλο μήνυμα. Μαστρολάριο Μπρεμπάτοφ, δύο γκολ στο φιλικό έβαλε. Όσο για μαύρο μυθικό που ψάχνετε, ο κομπανί τη Manchester City. Ε, φίλε, δηλαδή, το κομπανί είναι βέλγο. Με δηλαδή... αφρικανικέ καταβολέ. Τι βέλγο. Δηλαδή, <laughs> Όλη αυτή η φουρνιά. Ωραία, ό, δεν λέμε <laughs> όποιον τραγουδούσε το γέκε γέκε. Ωραία. Μωρικάντε. Τσουτρούναρουν και. Αχ. <laughs> Τσουτρούναρουν. Ε. Δεν τραγουδούσε ο κομπανί αυτό. Ο Ουντέζε και ο Αμπονσά, μια χαρά ήταν. Καλύτερη πάντω από τον Βίτορ, τον Κνόλ, τον Ντόμπερκ. Βέβαια πόσο άμπαλο είσαι, ρε φίλε, 739. Συγκρίνει τον Βίτορ <coughs> με τον Κνόλ, τον Ντόμπερκ, τον Χασιώτη. Τον Κουλακιώτη που είναι και κυπελούχο Ελλάδο. Και ο Χασιώτη είναι. Ωραία. Συγκρίνει τον Βίτορ με αυτού. Όχι, το συγκρίνει με του Αφρικανού. Σου λέει ότι ο Ουντέζε και ο Αμπονσά είναι καλύτερο του Βίτορ. Εγώ λέω του. ότι δεν είναι. <coughs> ναι. Εγώ λέω. Βασικά, αγώ, εγώ δεν θέτω θέμα Βίτορ ή πηγή αυτό το θέμα το θέτω το ρεπορτάζ. Ωραία, δεν το θέτω εγώ. Δεν σα κάνει ο Βίτορ, πάρτε ένα καλύτερο του Βίτορ. Δηλαδή, ο Βίτορ τι στοιχεία έχει, δυνατό παιδί, με καλέ τοποθετήσει, μεγάλο κεφάλι για να πετυχαίνει την μπάλα. Άμα δουλέψει και πέντε κομπίνε στη μέρα, θα σου κάνει και τέσσερα στη σεζόν. Διαφωνείς σε κάτι? Όχι. Η τεχνική του είναι υποφερτή, αλλά σε επίπεδο ανάπτυξη παιχνιδιού δεν είναι ο κλασικό μπαλαντέρ στο όπερο που θα σου βγάλει την μπάλα καλά. Παρότι κάνει λίγα λάθη πλέον. Επίση, τρία χρόνια ορίμανση στον Μπάοκ είναι σαφέ ότι έχει βελτιωθεί. <κυρίζει> Τον πήρε δηλαδή από μια Μπενφίκα που είχε παίξει 21 επίσημα παιχνίδια, του έχει δώσει τρει καραγεμάτε σεζόν και στην καλύτερη ηλικία για στοπα 27-28 τον αφήνει να φύγει. Ξαναζεσταμένο φαγητό. Δεν, εγώ δεν σκέφτομαι έτσι το ποδόσφαιρο, το σκέφτεσαι εσύ το ποδόσφαιρο έτσι, να το αναλύσει εσύ όπω νομίζει. Ωραία. Και τέλο πάντων μου δίνει κάποια, μια σιγουριά έναν παίκτη του 6-7. Που θέλει 400 χιλιάρικα. Που θέλει 400 χιλιάρικα, ναι. Εντάξει. Εγώ λέω ότι χίλιε φορέ θα τον κρατήσω. Δηλαδή, ο Τζαβέλα θα 700 μετά. Ναι. Χίλιε φορέ να τον κρατήσω αυτόν και να έχω να πάρω έναν σφίχτη νούμερο 1 ένα στο Έναν, όχι 10. Έναν. Ωραία. Και να έχω σφίχτη Τζαβέλα Βίτορ Μαλεζά Χατζησαία ιεραρχικά και θα είμαι σε, σε αυτήν τη θέση καλύτερο με διαφορά από τον δεύτερο στην Ελλάδα. Λέω εγώ. Τώρα. Ο Μολέδο είναι καλύτερο στο Βίτορ. Τι λες δε. Δεν τον βλέπει. Έκα. Ε, ο Μολέδο, άμα. Ρε, εσύ τώρα. Τέλο πάντων, το βλέπουμε διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Άστο. Ωραία. Α πούμε ότι αυτό. Αν πάω πάρω τον Κανάμπι -γίκ στη θέση του Βίτορ, τι έχει ο Κανάμπι -γίκ? Είναι γρήγορο. Ναι. Είναι δυνατό. Ναι. Ωραία. Αυτά είναι τα στοιχεία του. Είναι πιο γρήγορο από τον Βίτορ και πιο δυνατό από τον Βίτορ. Μπάλα τα ίδια πάνω κάτω, δηλαδή δεν θα στη βγάλει ποτέ κάθε τα 30 μέτρα. Όλα, ούτε θα αλλάξει παιχνίδι, ξέρω εγώ, πάνω στην κίνηση. Εντάξει, τα ίδια στοιχεία πάνω κάτω, πιο γρήγορο ο καναπηγή και πιο δυνατός. Τα έχει κάνει όπου και αν έχει πάει άνω κάτω. Εντάξει, είναι ο ορισμός του ανισόρροπου. Οι ομάδε έφταγαν, δεν βρήκε καλό περιβάλλον. Ναι, 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 Οι ομάδε που έφαγε δύο γκολ με τη Ρέν στον τελικό. Τα έφταγε και στα δύο. Και μετά του την πέσανε οι οπαδοί και μάλλον με του οπαδού έξω από το πολιτικό κέντρο. Και ο Βίτο και... έκανε χέρι με τη Μέταλιστ. Έκαψε, το... έκαψε, το, έκαψε τον Μπάουκ. Τι έκαψε τον Μπάουκ, περάσαμε την Από το πρώτο μάτι ήταν αποτυχημένη μεταγραφή. Ναι, εγώ, περάσαμε την Μέταλιστ. Ε, τα χαρτιά. Ε, δεν έχει σημασία. Ωραία. Ε, δεν είναι. Δηλαδή να πάρω έναν καλύτερο του Βίτο και εξίσου σοβαρό επαγγελματία. Αποκλείει ο Βίτρο να τραγουδήσει τον ύμνο του Ολυμπιακού. Το αποκλείω. Ο τύπο τραγούδησε σύνθημα τη Ναντ στα αποδητήρια τη Ρεν. Είναι σαν να τραγουδάει. Ε, ξέρω εγώ, που έλεγε για πανό που κλέψανε τη Ναντ από του Ρεν. Καλό. Πότε θα ξεκινάει το παιχνίδι, γίνεται σήμερα. Το λέει η ψυχή του δηλαδή. Το λέει η ναι, και μισή γίνεται αυτή η φάση Κυριακή πριν την πέμπτη τα απόγευμα θα έχουμε φύγει από την τούμπα. Αν τραγουδάει ο Γάλλος είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό ωραία. Ναι. Πότε θα φύγουμε. <laughs> Αυτά τα σκέφτεται κανείς και στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Τα έχει σκεφτεί κανείς. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι κάτι από Αυτά δεν είναι... Αυτά κοιτάς πρώτα. <laughs> Όταν διώχνεις έναν παίκτη που αν μη τι άλλο είναι σοβαρό επαγγελματία. Μάλιστα. Τώρα εσύ επιχειρηματολόγη τώρα επιχειρηματο ανοίξει... επιχειρηματο ανοίξει... για τον ε, Καναμπή τον μακριά από εμά. Μακριά να από Να μας. τον πάρει ο Ολυμπιακό, θα σου πω μετά. Να τον πάρει ο Ολυμπιακό, θα σου πάρει. Μακριά. Θα βάλει πολλά λεφτά στο ποδόσφαιρο φέτο. Έτσι λέγεται. Ε, καλά οι ναι. ναι. Αλλά πραγματικά. Εγώ γικ, Να, μην τον το πάρει. Όχι, όχι. όχι δεν δεν είναι πικροτό, ε, φίλε Τι γίνεται με τα μηνύματα σήμερα. Ε αυτό λένε Πάμε θα να συνεχίσουμε. Ε, ναι. Κακά τα ψήματα εκτό του γενικού θέματο Αφρικανό Στόπερ, ειδικότερα με το ιστορικό του συγκεκριμένου Κανάμπη Γκίκ στη Στραβή, μα έβλεπα για ο Κανάμπη Γκίκ. Για ένα χρόνο μέχρι να στρώσουμε. Γράφει 701. Ο 679. Καλό θα ήταν να βάλετε τι περσινέ εξαγγελίε άρνεσεν που λιδωρήθηκε από το DNA PAOK ω κλέφτη. Από το χόντερνετ ζευγητή, είναι η ιστορία εδώ πέρα. Να δούμε πόσοι από τους στόχους που έβαλε επιτέχθηκαν. Τι είχε πει ο Άρνησεν Στην πρώτη συνέντευξη που Ε για χτίσιμο ομάδα, για τριάδα, για πρόκριση σε ομίλου. Αυτά είχε πει, νομίζω. Ναι. Και δεν είναι. Αψιλοπέτυχε αυτά. Ε, κάτι πήρε Αλλά χωρί τον Άρνησεν εδώ. Εντάξει, είπαμε ότι θα χτίσουμε ομάδα και του διώξαμε όλου. Απλά, κακά τα ψέματα. Ε, ε, η επιτυχία των playoff, εγώ λέω ότι οφείλεται στο γεγονό ότι η ομάδα ήταν μόνη τη. Το πιστεύω αυτό που λέω. Ή, αυτό που είπε ο Τζαβέλα για τον Ήβιτ ότι απορρόφησε την πίεση. Ωραία, και ότι κανεί δεν ασχολείται με αυτήν. δεν περίμενε κανεί να κάνει κάτι θετικό. Τι έννοια ήταν μόνη τη. Μόνη τη. Δηλαδή. Ήταν απαξιωμένη, Όλοι παίκτη άχρηστη, άχρηστοι, Ωραία. δεν είχε την πίεση του που πρέπει να πετύχει, δεν ασχολούνταν κανεί. οι δεν ήταν άδειες, τα μίδια δεν ασχολιόντουσαν, μια χαρά και πήγε η ομάδα και κέρδισε <κυρίζει> <κυρίζει> τη διαδικασία. Αυτό είναι προς σκέψη. 739, 400.000 ο Βίτορ ερω, ερωτηματικά. Ω 300 ok 700.000 ο Τζαβέλας και μετά ο Μακ 1 εκατομμύριο και ο Μαλεζάς <Κι> και, και μέσα από τη χαμός <Κι> λέει και ανισότητα δεν, <Κι> δεν είναι έτσι <Κι> 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 ο Βίτρο ούτω ή άλλω 300-350 έπαιρνε με τα μπόνου 400 πήγαινε, ούτω ή άλλω. Εκεί ήταν τα λεφτά του. Ο Βίτρο δεν παιδιά ήταν τρίτο τετράτο στο πέτρε τη Μπενφίκα. Δεν ήταν κανένα τυχαίο όταν τον πήραμε. Και είχε μπροστά του Καράι και Λουιζάο. Δηλαδή Αρχικό Εθνική Ελπίδα τη Πορτογαλία. Δεν είναι μερικά πράγματα. Δηλαδή τα, τα απαξιώνουμε. Ορα, ενώ δεν είναι έτσι το έργο. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ άνθρωπο να πει και κουβέντα για τον Βίτορ. Δεν έχω ακούσει ούτε έναν. Προπονητή, παίκτη, οτιδήποτε. Ναι, δεν σου κάνει τη διαφορά. Το κρίνει αυτό με ορθολογικά κριτήρια. Φερε καλύτερο. Μην μου βρει τον κανάμπι γίκ τώρα να παίζουμε μπουνιέ εδώ από τον Ιούλιο. Ο άνθρωπο έχει μαλώσει. Από τη Χαύρη έφυγε, πήγε στην, προετοιμασία τη Ρεν 8 κιλά παραπάνω. Μάλωσε με τη Ρεν. Μάλωσε με τον προπονητή τη ε, Εθνικής Εθνική Καμερούν. Μάλωσε με την Τουλούζ Μουβιν Κινίτε. Μάλωσε με κόσμο. Ε, εντάξει, το παιδί δεν είναι καλά. Πάλι εμεί. Πάλι εμεί. Τι είμαστε το άσυλο. Να έχεις, και να σου πω και κάτι άλλο από το σκεφτώ. Έχει τον Ήβιτ που δεν είναι έμπειρο, δε φίλε. Ε, μην του φορτώστε χαρακτήρε. Να είχε κάποιον πιο έμπειρο που είχε το Σάντο που είχε όλου καθυστερημένου και έβγαζε άκρη να πα στο διάβολο. Ωραία. Αλλά ο Ήβιτ δεν έχει την εμπειρία, δε φίλε. Και από ό,τι γνωρίζω, ο Ήβιτ θέλει το Βίτορ. Και ο Μίχερ θέλει το Βίτορ. Αλλού κολλάει το πράγμα. Πάμε, <coughs> γιατί <coughs> 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 Ακόμα δεν μπήκαμε στο τι συμβαίνει με τον συγκεκριμένο Καμερουνέζο. Ποιο είναι αυτό ο σέρβο για τον οποίο γράφουν ότι έχει γίνει η πρόταση από τον Πάο κρύψου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσα πολλά λεφτά. Δεν νομίζω να ισχύει αυτό πάντω μεταξύ μα. Ε, τα λεφτά φαντάζουν απίστευτα. Αλλά α δούμε ποιο είναι αυτό ο παίχτη. Παράξενε μεταγραφικέ υποθέσει του καλοκαιριού όπω το ότι κάποιο στην Αγγλία σκέφτηκε να γράψει ότι ο Αθανασιάδη απασχολεί τη Σέφιλντ. Και τι γίνεται. Ανέβηκε, πρέμιερ Σιπ. Τι Πρέμιερ Σιπ. United. Στην Πρώτη Πρέμιερ τη Αγγλία. Ναι. Τι λέζε. Ποιο ανέβηκε. Η Χαλ στα Μπαράζ. Ναι. Και η, η Μίτλεσμπρο του... του, Κωνσταντόπουλου. Τιμι. Δεν νομίζω η Σεφ να είναι άλλη. Για το Λούκα που πλέον δεν πρέπει να είναι τόσο μακριά από τη μεταγραφή στη Σεβίλη, έτσι παρουσιάζεται είναι πάρα πολύ κοντά, και για όλα τα υπόλοιπα ανοιχτά θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Ο Παραστασίτης, ο οποίος είχε γεννηθεί ε, 1 Ιουλίου του 1989, είναι και αυτός σε καλή ηλικία, δηλαδή 26 στα 27. Ε, τα, τελευταία, τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στην Μπάτε Μπορίσοφ, Φέτος καλά, εκεί συνεχίζεται και κανονικά υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις για τη συγκεκριμένη ομάδα. Mm -hmm. Μέχρι στιγμής έχει 6 συμμετοχές. Την περσινή σεζόν είχε 23 συμμετοχές. Ε, νομίζω ότι στην ΠΑΤΕ μπορούμε να πούμε ότι σε υψηλότερο επίπεδο έχει καταφέρει να κάνει τη διαφορά. Είναι πολύ ευχαριστημένη με την απόδοσή του. και Το γεγονός ότι αποτελεί σταθερή επιλογή για τον προπονητή της ομάδας έχει κάνει και άλλους συλλόγους να... Uh, ουσιαστικά να μπουν σε μια διαδικασία να τον, να τον προσεγγίσουν. Στην εθνική και, είπες πόσες συμμετοχές έχει. όχι, δεν είπα για την εθνική. Είπα ότι ναι. είναι, είναι σέρβος. Με την εθνική έχει δύο συμμετοχές και, και ένα γκολ και έχει κάνει ε, ντεμπούτο στις 25 Μαΐου του 2016. Τώρα, νωρίτερα... Τώρα, από δηλαδή. την, Ναι. Νωρίτερα από την ε, Μπάτε, γιατί ουσιαστικά και η του στην εθνική είναι ότι το επιστέγασμα της καλής του παρουσίας εκεί στη Λευκορωσία, yeah, yeah. ε, δεν έχει και πάρα πολλά πράγματα να παρουσιάσει. Τουλάχιστον με βάση τις ομάδες στις οποίες ε, αγωνιζόταν. Στη Σερβία ήταν στην ε, Μλάντοστ ε, και έχει αγωνιστεί και στην πρώτη και σε χαμηλότερη κατηγορία εκεί και έχει ξεκινήσει το 9-10 την καριέρα του από την ε, Μπόρατς. Έχει mm -hmm. και στην Λάντοτς τα, τα τελευταία χρόνια δηλαδή το 2014-2015 είχε 15 συμμετοχές το 2013-2014 είχε 27 συμμετοχές το 2012-2013 είχε 24 συμμετοχές το 2011-2012 έχει 30 συμμετοχές ε, και έχει γεμάτες σεζόν δεν έχει προβλήματα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος η καριέρα του έχει ανωδική πορεία και ενδεχομένως μετά την πάτε να θέλει να κάνει το επόμενο βήμα αναζητώντας και ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ε, και επειδή είναι γενικά η μετοχή του ποδοσφαιρικά σε ανωδική πορεία, μπορεί και ο ίδιος να είναι στη δικασία ψαξίματος. Πάντως νομίζω ότι έτσι πως το περιγράφουμε και αυτός ο παίκτης δεν είναι ένας ηγέτης στην άμυνα. Ένας παίκτης που μπορεί όντως να μετεξελιχθεί έτσι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει και τις πάρα πολλές παραστάσεις. Είναι αντιβίτολ για αυτούς, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αντιβίτολ είναι. είναι. Για τη σερβική αγορά, πάντως πρέπει να πούμε ότι ο Βούκιτ ήταν και είναι φίλος του ΠΑΟΚ. Δεν έχει κάποια άλλη σχέση έτσι, με την ομάδα. Μανάτζερικά ασχολείται και είναι πολύ πιο πιθανό ο Πάοκ να κάνει κάποια δουλειά με τον Βούκητ παρά με τον Κοντρέρα. Δηλαδή κάπω έτσι. Α το, το, το θέσουμε κάπω έτσι. Και σίγουρα, α... αν υπάρχει όντω κάποιο πιο προχωρημένο ενδιαφέρον για τον Μιλίνοβιτ με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, γιατί επαναλαμβάνω, τα δύο εκατομμύρια που αναφέρει το δημοσίευμα νομίζω ότι είναι πολλά. Γίνει υπερβολικά δηλαδή, τα χρήματα. Σίγουρα ο Βούπιτσα είναι από αυτού που θα ρωτηθούν πρώτα. Δηλαδή, υπάρχει και αυτή η ιδιαίτερη σχέση με τον μεγαλομέτοχο, οπότε ναι. μάλλον θα ρωτηθεί η άποψή του. Πε μα, λίγο για να καταλάβουμε πώ μπορούν να προκύψουν διάφορα θέματα που δεν έχουν καμία βάση για αυτό που γράφτηκε για τον Αθανασιάδη και την Σεφιλτ. Ναι, χθε το απόγευμα υπήρχε ένα λογαριασμό στο Twitter, ο οποίο. Αν έμπαινε διαδικασία να ψάξει λίγο στο λογαριασμό θα καταλάβαινε ότι ή έχει δημιουργηθεί ότι ή έχει δημιουργηθεί πρόσφατα τίποτα. ή τουλάχιστον ή ναι, στερείται εγκυρότητα σε πολύ μεγάλο ποσοστό γιατί ήταν πολύ λίγοι οι ακόλουθοι του συγκεκριμένου λογαριασμού. Τέλος mm. πάντων, πρόκειται για ένα λογαριασμό που σε επίπεδο θυμολογία είναι κάποιου manager και ο συγκεκριμένος ποστάρει διάφορες πληροφορίες μοιάζοντας με σπάμος συγκεκριμένη πληροφορίες και τρόπος τον οποίο κάνει τα post. Μία από αυτές τις πληροφορίες ήθελε την συγκεκριμένη ομάδα από την Αγγλία να ενδιαφέρεται για τον Αθανασιαν. Αλλά μπορεί να, να συμβεί με πάρα πολλούς αυτό. Δηλαδή σίγουρα νομίζω ότι αυτό δεν μπορούμε να το αναδημοσίευσουμε όπως κάνουμε για θέματα που προκύπτουν από σελίδες στο εξωτερικό που σε αρκετές περιπτώσεις ναι. έχουν και μία βάση. Ναι, φυσικά. Ε, και για τον Λούκα Γρηγόρη, εδώ και δυο τρει μέρες στην Ισπανία πλέον το θεωρούν θέμα χρόνου για τη Σεβίλη, δηλαδή δεν εμπλέκονται άλλε ομάδε ότι σαν να τα έχουν βρει. Έχουν καλέ σχέσει οι δύο ομάδε Σεβίλη και Λακορούνια. Και σε ένα πλούτο 15 εκατομμυρίων, ναι. Αν υπάρχει βρει. μία, μία πρόοδο στο συγκεκριμένο θέμα και γίνεται πιο καθαρό για, για εμάς που είμαστε απ' έξω ε, τα, τις τελευταίες 2-3 μέρες είναι αυτό. Δηλαδή ότι μάλλον ο Λούκας θα παραμείνει στο ισπανικό πρωτάθλημα και πολύ μεγάλο φαβορή για να τον ε, έχει την επόμενη σεζόν είναι η Σεβίλη στα, στα νούμερα Εκτός, που ανέφερα. Εκτός βέβαια αν αυτός ο τύπος πουλήσει πάλι μεγάλη τρέλα όπως τα κατάχει, τα κατάχει καταφέρει για τρεις φορές μέχρι τώρα και κάνει το δικό του και εγώ βρει κάποια άλλη πρόταση. Ναι, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς έχουν γραφτεί για πολλές ομάδες και από το εξωτερικό. λένε. δεν είναι μόνο η τώρα... Λέστερ. Υπάρχουν και σύλλογοι από την Ιταλία. Μέχρι τώρα τι θέλει πάντως. Ναι, υπάρχουν Λέντες και, και σύλλογοι από την πάνω. Γερμανία. Σίγουρα κέρδος θα είναι για τον ΠΑΟΚ να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να αργήσει να κλείσει μεταγραφή για να ανέβει όσο περισσότερο γίνεται και το ποσό γιατί θα ανέβουν και τα κέρδη που έχει ο ΠΑΟΚ το 30% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή που διατηρεί. Θα μας φάνε το αποκλείεται. Δηλαδή? Να μα παρουσιάσουν το όνομα. Ε, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Και δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν τυχόν ακόμα έχει δικαιώματα η Καρπάτη όπω γράφτηκε. Δηλαδή αυτό δεν το έχουμε ψάξει. Αν τυχόν. Ε, υπήρχε ένα δημοσίευμα πριν ένα δεκαήμερο που έλεγε ότι και η Καρπάτη είναι μέσα ακόμα. Νομίζω ότι α, όταν ψάχναμε εμεί το θέμα του Λούκα την περσινή χρονιά για το αν θα απολυθεί ή όχι είχαμε την ενημέρωση και από τον Μπάουκ ότι μάλλον δεν υπάρχει καρπάτη. Αλλά είναι και αυτό, δεν μπορούμε να είμαστε 100% βέβαιοι. Ωραία. Γρηγόρη, έχει κάτι άλλο το εξωτερικό που αξίζει να αφερθούμε που το οποίο να κουμπάει τον το, το Πάοκ σημερινό. Όχι, όχι, όχι. Και ε, κάτι που υπήρξε χθε για τον γιο του Χάτζη, το οποίο τουλάχιστον δηλαδή, κάπου το έχουμε δει και σε ελληνικά μέσα, ε, νομίζω ότι ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο ανέφερε μέσα ότι η πληροφόρηση έρχεται από ελληνικέ πηγές και ότι πολύ γενικόλογα υπήρχε μια αναφορά για το ότι ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ενδεχομένως και να απασχόλησε ελληνική ομάδα και αυτή να ήταν ο Πάοκ. Αλλά δεν ήταν κάτι πιο, πιο σοβαρό. Δηλαδή, η ελληνική πηγή έβγαλε το θέμα το οποίο πήγε στο εξωτερικό και το θέμα ξαναέρθει στο εσωτερικό από, αυτό που δημοσιεύτηκε έξω. Ωραία. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και εγώ, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα. Έχουμε ένα... σωστό μήνυμα του του 1903. Ναι, ναι. Ε, λέει, γιατί, κάνετε, γιατί δεν κάνετε ανάλογη κριτική πριν έρθει ο Λόπεθ, ο Βιβιάν, είχαν καλύτερα βιογραφικά. Πρώτα απ' όλα, ο Βιβιάν ήρθε σε μια εποχή που δεν υπήρχε σαβίδε, εντάξει, άρα είναι μια άλλη εποχή, φίλε, το ξεπερνάμε. Στου Λόπεθ, εγώ θα δεχτώ ότι έκανα λάθο, αλλά έκανα λάθο τακτική. Δηλαδή, ε, πρώτα απ' όλα υπήρχε σύνδεση τη μεταγραφή Λούκα και Λόπεθ. Ίδιο μάνατζερ, πίεσε ο μάνατζερ για να τον πάρει από την Καρπάτη να φέρει και τον Λόπεθ. Κρατούμενο νούμερο 1. Κρατούμενο νούμερο 2. Ε, δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να παίρνει στόπερ από ομάδε που παίζουν ψηλά. Δηλαδή είχαμε δει κάποια παιχνίδια Γρανάδα Ρεάλ και Γρανάδα Μπαρσελόνα, ξέρω εγώ που ο Λόπεθ πήγε καλά. Αλλά έχοντα 12 παίκτε γύρω του και τον Πάγκο και όλου. Στον Πάγκο πρέπει να έρχονται παίκτε και το είχα καταγράψει μετά, αφού συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι, στη μεταγραφή Χατζη ότι είναι σημαντικό να παίρνει στόπερ από ομάδε που παίζουν ψηλά. Ο Πανιόνιος δεν έπαιζε ψηλά, έπαιζε συνειδητά πίσω από την μπάλα. Άρα για μένα ο Χατζη και τότε ήταν ρίσκο και τώρα πρέπει να δουλευτεί σε ένα άλλο μοντέλο ποδοσφαιρικό για να μπορέσει να ανέβει επίπεδο. Λέω εγώ. Το ίδιο σκήκε για τον Λόπεθ. Ήταν ένα παιδί το οποίο δεν μπορούσε να παίξει ψηλά. Και ίσω ναι, να έχει δίκιο ότι δεν κάναμε, δεν είχαμε την αντίδραση που έπρεπε όταν πήραμε τον Λόπεθ. Για τον Βιβιάν, άστο, μόλι είχε πουλήσει το Μαλεζά, ήταν η 20η σου επιλογή, δεν είχε λεφτά. Μεγάλη ιστορία. Εκεί το λάθο ήταν ότι αναγκάστηκε να πα στην συνειδητά 20η επιλογή σου κάπου τέλη Ιουλίου, γιατί δεν είχε άλλη. Και ο Μαλεζά έπρεπε να πουληθεί γιατί δεν είχε μία. Τελευταίο κομμάτι για το ΠΑΟΚΟΣΕΡΑ σήμερα, το ραδιοφωνικό. Έχουμε ένα ωραίο φωτογραφικό θέμα. Με... Ποιο όλα, πολλά φωτογραφικά <σχ> με <σχ> <πέχτες> του βλέπω... <σχ> ναι, αυτό το ένα συγκεντρωτικό με διάφορες ε... στιγμές που έχουν ανεβάσει παίχτες του ΠΑΟΚ από τις μέχρι τώρα διακοπές τους. Και βίντεο. <σχ> ναι, Χαρίση, Βελίδη, Δελιγιανίδη, ο Τσίμιροτ, ο... 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 η Νεαρή Παπαδόπουλος, ο Βασίλης Μπομπόποβιτς, ο Σάμπο, έχει. Έχει ανεβάσει μια φωτογραφία ο Πέλκα από ένα σχολείο στα Γενιτσά που αποθεώνεται. Από εκεί από που κατάγεται, έτσι. Ο, ο Κάτσε με γραβάτα. Έχουμε ένα τώρα με τον Έργκο Κάτσε, ο οποίο με την αποστολή τη Εθνική Αλβανία μπήκε στο αεροπλάνο και πηγαίνει για Γαλλία. Ποιο είναι ο άλλο. Μουσάδο. Ποιο είναι. Και από του Είναι μεγάλε στιγμέ για τη χώρα και το ποδόσφαιρο. Είναι κάτι φοβερό αυτό που συμβαίνει με του Αλβανού που το διασκεδάζουν, το χαίρονται και γράφει ο Κάτσε Γαλλία. Ερχόμαστε. Ναι. Ωραία. Δεν έχουμε κλείσει όμω με τα υπόλοιπα. Ε, έχετε πολλά μηνύματα να τα διαβάσουμε όλα. Πρώτα εδώ με SMS. Ε, λοιπόν, του φίλου του 1903 το διαβάσαμε. Ο Ζουέλα ήταν πολύ καλό στόπερ. Τον ξεχάσετε και άδικα δεν έπαιζε. Γράφει μια 53 ή και αυτό στα θέματα του, και σαν μπάκ και σαν στο. Όχι, να και νωρίτερα ο Ζουέλα. Εντάξει, δεν έκανε και μια φοβερή πορεία. Είχε λίγα και άλλα μαζί. Και θέμα συμπεριφορά, έτσι. Δηλαδή ε, κάποια ε, στιγμή τέθηκε θέμα, δεν ήταν ότι. Με τεμά... τον Τάσο Δημητριάδη, τι γίνεται. Γράφει για τον νεαρό τη ΚΑΠΑ 20 Από τα λίγα που έχω δει είναι καλό ταλέντο με πολύ καλά τελειώματα. Πρέπει να βρεθεί τρόπο να μην χαθεί σε πρώτη φάση. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα αυτή η απόσταση τη ΚΑΠΑ 20 με του άντρε. Ε, Προφανώ τώρα με τον Ιβιτ που δεν χρειάζεται ούτε να ενημερωθεί ούτε να ρωτήσει, ξέρει πολύ καλά τι έχει ο Πάοκ και είναι αυτό που θα αποφασίσει ποιοι θα πάνε στην προετοιμασία. Ε, δηλαδή, τι καλύτερο να έχει τον ε, προπονητή που ε, μειώνει το ρίσκο μια τέτοια απόφαση για το αν θα κάνει το ή το λάθο. Γιατί χθε είχαμε αναλύσει ότι πέρσι είχαμε αναλύσει ότι λίγο, λίγο τυχαία ή λίγο από το ένστικτο του του Tudor. Μέσα σε πέντε προπονήσει. έπρεπε να ναι, διαλέξεις. έπρεπε να διαλέξει και διάλεξε με το Μιστακίδη. Και φαίνεται ότι πολύ καλά έκανε που διάλεξε το Μιστακίδη και ούτε τον έδωσε κάπου δανικού, ούτε. Και άφησε υπο, έξω άλλα παιδιά. υποβάθμιση. Yeah. Που... μπορεί και αυτά, ναι, δεν μπορεί να το ξέρει. Δηλαδή, αν ένα παιδί έπαιρνε τι ευκαιρίε του, τι θα παρουσίαζε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Καμιά φορά το ποδόσφαιρο είναι και timing, είναι και πολύ τύχη. Συγκυρία θα το έλεγα εγώ, όχι τύχη, τίποτα δεν είναι τύχη σε βάθο χρόνου, αλλά εκεί έτσι αν. Ε, απομονώσει τη στιγμή, μπορεί να πει ότι στι πέντε προπονήσει θέλει και λίγο τυχή για να μπορέσει κάποιο να διαλέξη. διαλέξει. Ο φίλο 903 γράφει αυτό που προφανώ συμφωνούμε πιο πολύ όταν μιλάμε μεταξύ μα. Άρα θέλουμε κάτι για, τα, στόπερ σε στυλ Χέριξεν, Κοντρέρα ή Γκαμάρα. Υπάρχουν ελεύθεροι σε καλή ηλικία με προσιτό κασέ που να θέλουν να έρθουν. Ε, τώρα Τέτοιου... εσύ είναι αυτό που... Σωστή ερώτηση. Ναι αλλά ότι αυτό χρειάζεται το ΠΑΟΚ ίσως έναν τέτοιον σε κάθε γραμμή νομίζω ότι συμφωνούμε οι πιο πολύ. Θέτεις τώρα τρεις προϋποθέσεις που δεν μπορούν να μπουν σε σειρά αν μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή και ελεύθερη και σε καλή ηλικία και με προσιτό κασέ, ρε φίλε άμα είναι ελεύθερη το κασέ του θα είναι λίγο πιο τσιμπημένο. Γιατί δεν θα πρέπει να δώσει λεφτά στην ομάδα. Αν είναι σε καλή ηλικία, δεν θα θέλουν και τόσο πολύ να έρθουν στην Ελλάδα. Και το προ κασέ του δεν θα είναι πάλι πολύ προσιτό. Οπότε Εκεί σε Γιατί τέτοια θέματα σκοντά ο Πάουκ. Είναι 32χρονο, είναι κακή ηλικία. Τέτοιου ο τέτοιου. Αν μιλάμε για στόπερ, όχι. Από τρια, α, εκεί, 30 με 32-33. Όπω ήρθε τότε στην χρονιά χρόνια... Γίνει η του 8. Κονσεϊσάου Γκαρσία, Κοντρέρα, Ήβιτ κτλ. Ε, Φίλο γράφει αυτό που ο καθένα γράφει 852 ονόματα για τον Πάουκ και στη συνέχεια, μόλι πάρουμε παίχτη, θα βρεθεί ο κάθε ένα να του κρίνει και να του κατακρίνει, δεν αντέχεται. Έχουμε προπονητή, έχουμε τεχνικό διευθυντή και από ό,τι φαίνεται έχουμε πρώτο καλοκαίρι, εποχή Σαββίδη, πλάνο. Καλά, δεν είναι μόνο στον ΠΑΟΚ αυτό το φαινόμενο. Δεν κάνουν μόνο στην Ελλάδα. Πάντω, φίλε, πλάνο ο ΠΑΟΚ είχε και πέρυσι. Αυτά που μα είπε προχθές ο κ. Παδόπουλο, ο Δημοκράτη, που συμμετέχει και ακούει τα συμβούλια, ξέρει τι γνωρίζει, να μην τα ε, ξεχάσουμε, θεωρούν στον ΠΑΟΚ, μα είχε πει και ο Κυριάκο, υπεύθυνο επικοινωνία, θεωρούν. Ότι το σημείο 0 από εκεί που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια είναι το περσινό καλοκαίρι. Και δεν ναι. το σβήνουν. Παρότι έφυγαν προπονητή, τεχνικό διευθυντή κλπ. θεωρούν ότι υπάρχει συνέχεια. Ο δηλαδή προπονητή ότι... και τεχνικό διευθυντή φύγανε. Ε, και ο πρόεδρο έφυγε. <laughs> Όλοι φύγανε. Θεωρούν λοιπόν ότι παρότι τα πρόσωπα αλλάζουν, αυτό που πέρυσι το καλοκαίρι ξεκίνησε, αυτό και θα συνεχιστεί. Έτσι λένε. Ε, και το καταγράφουμε. Λοιπόν, δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να, αυτή τη φορά να περιμένουμε και να μην γκρινιάζουμε. Μα δεν γκρινιάζει κανεί. Ε, Άλλο φίλο, γιατί καίγονται όλοι με το πόσα λεφτά θα πάρει ο κάθε παίχτη. Αν σου κάνει τη δουλειά που πρέπει και θέλει ο πρόεδρο να τα χώσει, α παίρνει και ένα δι. Αρκεί να ξέρουμε γιατί κάνει ο κάθε παίχτη και τι περιμένουμε από αυτόν. Ναι, στο περ θέλουμε πηγόντος, θέλουμε τον κοντρέρα και πάλι. Και τότε θα είναι μια χαρά και ο Βίτορ και ο Μαλεζά και ο Χατζησαία. Αλλά εκεί που πονάμε είναι ένα δεκάρι. Αν παίξουμε δεκάρι, αλλιώ οχτάρι, ακόμα καλύτερο του Τσίμιροτ. Ακόμη πιο επιθετικό και πιο ποιοτικό του Τσίμιροτ. Αυτό εννοεί. Ναι. ίσω. Άμα παίξουμε με οχτάρι, αλλά ό,τι και να γίνει ένα δεκάρι το θέλει, ρε φίλε. Ό,τι σύστημα και να παίζει. Ε, καλησπέρα σα, γράφει ο φίλο ο Κώστας. Πιστεύει ότι ο Πάκου θα πάρει παίχτε που θα κάνουν τη διαφορά. Ρωτάει. Στον άξονα και τυχαίο δεν νομίζω από εσά καλύτερη ήταν η κοπέλα. Γράφει για το παιχνίδι τη Παρασκευή, βεβαίω. Ε, καλά, η Μαρία ήταν είναι. Και είναι, έχει παίξει εθνικέ, είναι μέλο του ΠΑΟΚ. Είναι ένα κορίτσι που έχει τρομερέ δυνατότητε γενικά. Για το αν πιστεύουμε ότι ο ΠΑΟΚ. Δεν, δεν, μπορούμε να πάρουμε θέση, φίλε. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή, μέχρι τώρα κάνουμε υποθέσει, θεωρίε και εμεί πω πολλέ φορέ και ευχέ. Έτσι. Και ψάχνουμε πληροφορίε, καταγράφουμε για τις κινήσεις του ΠΑΟΚ με πρώτη από την Ουκρανία, όπου δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες κινήσεις από την Ουκρανία. Ε, για το τι θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, αυτό λέμε. Την Παρασκευή έχουμε μια ευκαιρία να μάθουμε κάποια πράγματα, αν θέλουν να πούν, ειδικά ο Μίχελ, αν θέλει να ανοιχθεί, αν θέλει να δώσει έναν μπούσουλα. Να ξέρουμε τι περιμένουμε. Γι' αυτό λέμε για τη σημασία της παρασκευιάτικης παρουσίασης. Ε, άλλο φίλο γράφει πλάκα-πλάκα: Υπάρχει μεγάλη σοβαρή ομάδα με καθαρό Αφρικανό για κεντρικό αμυντικό. Μόνο ο Μπόαντεξ στην Bayern που παίζει όμω εθνική Γερμανία. Άντε και ο Κόλο του Ρε. Ο κόλο του Ρε, Όχι εντάξει, ο άλλο το έχει ψάξει πάρα πολύ και βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Το οποίο εκτό από το συστητικό κομμάτι το δικό του, ότι δεν του πάει ρε παιδί μου να είναι κάποιο Αφρικανό ε, στόπερ. Ε, το ψάξε και είδε ότι όντω δεν ειδικεύονται σε αυτή τη θέση και είναι, το αντίθετο είναι προβληματικοί παίχτε που προσπάθησαν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο σε αυτή τη θέση. Και εντάξει, μπορεί να έχει και ένα είδο πλάκα σε αυτό το πράγμα, αλλά μπορεί να το πει και για άλλε εθνικότητα και για λοιπόν, άλλε προέλευσει ε, σε αυτό. Σε άλλε θέσει. Λοιπόν, 6 Ιουνίου, 2 παρά και η ΠΑΕΠΑΟΚ ανακοινώνει mm. την πρώτη μεταγραφή για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ένα μεγάλο welcome βλέπουμε στο site της ΠΑΕΠΑΟΚ και η ΠΑΕΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της για την απόκτηση του Λέω Μάτος. Ο Βραζιλιάνος Ποδοσφαιριστής θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Αυτός είναι ο πρώτος που ανακοινώνεται, ο, ο Μπακ της Νέπρο ο Βραζιλιάνος, έχει γεννηθεί το 1986, έχει κλείσει τα 30. Και υπάρχει μεγάλη αναφορά στο βιογραφικό του. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι. Λόγικα κάπως έτσι θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και ο Σάχοφ. Και μην αποκλείουμε να ανακοινωθεί και παίκτη που δεν περιμένουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει πάει και πολύ καλά αυτή η προσπάθεια της ΠΑΕΠΑΟΚ να κρατήσει κρυφά κάποια πράγματα, αλλά... Μη το λες. Ναι. Όταν παίζουν ταυτόχρονα πολλά, κάποια μένουν, κάποια δεν μένουν. Mm. Μπορεί να υπάρχουν κάποια που μείναν. Μεγάλο το θέμα και αυτό. Γιατί είναι και θέμα συγκύρια. Ο άλλο ήρθε και τον είδα στο ξενοδοχείο. Τι να, δεν θα μαθευτεί. Λοιπόν. Ο Λέω μάτος, δηλαδή. Με τον Μάτο λοιπόν, Υπάρχει και βίντεο το οποίο έχουν φτιάξει ήδη στον ΠΑΟΚ ναι. με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή ε, που προφανώς θα είναι κανονικά από τις πρώτες ημέρες προετοιμασίας γιατί και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Ε, βέβαια. Θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ μαζεύεται 22 Ιουνίου. Δεν είναι... Τι π... λές ρε, είναι σε δύο εβδομάδες. Ναι, ναι και όμως. Και όμως η χρονιά ξεκινάει Οι γρήγορα. Δύο. Έξι είναι σήμερα, 13-20... Είναι πάλι Δευτέρα. Τετάρτη, δηλαδή 22. Δύο εβδομάδε και δύο μέρε. Θα δύο μέρες. μείνουν αρκετέ ημέρε εδώ και θα φύγουν 4 Ιουλίου για την Ολλανδία. Άλλο φίλο θέτει θέμα έπο. Δημοσιεύματα το οποία τονίζουν ότι πρέπει να το πάρει αλλιώ η αντιπολίτευση. Πόσο πιο στημένα μπορεί να είναι. Αναφέρεται σε που κάνει η πλευρά τη αντιπολίτευση και ότι γίνονται. Σχόλια αρνητικά για τον Μητρόπουλο κτλ. Λοιπόν, στο θέμα που έχει προκύψει από το πρωί, γιατί αργά τη νύχτα χθε είχαμε το θέμα του Υπουργού Δικαιοσύνη και των διαλόγων με με τον ε, Βαγγέλη Μαρινάκη. Τώρα έχουμε το άλλο θέμα μεταξύ του, εκ των βασικών μετόχων του, της εφημερίδας πρώτο θέματος, τον Τάσο τον Καραμίτσο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη και η Ζούγκλα έχει ε, παραθέσει, και δημοσιοποιήσει και το ηχητικό αλλά και το απομαγνητοφωνημένο γραμμένο, έτσι το κείμενο του συγκεκριμένου διαλόγου όπου μιλούν οι δύο άνδρες, Καραμίτσος και Μαρινάκης. Έλα, λέει ο Καραμίτσο. Έλα, τι γίνεται, λέει ο Μαρινάκη. Καλά, εσύ πώ πάει, λέει ο Μαρινάκη. Κοιτάμε εδώ το πώ το λένε. Κοιτάμε τι γίνεται εδώ. Πανηγύρια γίνονται. Πανηγύρια γίνονται γενικώ με το τζίπρα. Με το ένα, με το άλλο κλπ. Εδώ τώρα αναφέρεται πρώτη φορά το όνομα του Πρωθυπουργού τη χώρα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρώ ότι ακόμα και αν κάποιες, κουβέντες εδώ έχουν, έχουν, είναι κωδικοποιημένες κάποιες έννοιες. Δεν νομίζω κάποιος να θέλει να πει κάτι άλλο και να χρησιμοποιεί το επίθετο τσίπρα. Δηλαδή... Να, να θέλουν να μιλάνε για κάποιον άλλον, α πούμε, που πιθανόν μοιάζει τον τσίπρα. Είναι προεκλογική περίοδο τότε, γιατί είναι παλιά η συνομιλία. Από προ, η... Ιούνιο του 12. Ιούνιο του 12. Και, ε, και ένα περιστατικό άλλο ε, είναι το ότι βρέθηκαν και τον Απρίλιο του 2013 όπου ο Αλέξη Τσίπρα επισκέφθηκε τα, τα γραφεία του πρώτου θέματο και έχει εκεί φωτογραφίε και λοιπά. Καλά, αυτό το κάναμε διάφορο. Λοιπόν, ε, άρα μιλάμε τώρα για 12, έτσι. Άρα είναι. Περίμενε για να δούμε τον μήνα της γιατί πρέπει του να δούμε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, 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 αν τυχόν είναι η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία έτσι Ναι, ναι, ναι Γιατί η Νέα Δημοκρατία πότε εκλέχτηκε Κάποια στιγμή 11 έπεσε ο Γιώργο Παπανδρέου και είχαμε την κυβέρνηση του Παπαδήμου. Ναι, είναι πριν τι εκλογέ. Μετά, όπως το 12, και μετά το 12 βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Εκεί είναι πριν τι εκλογέ, να το Ιούνιο του 12, ε, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ καθίσταται ισχυρό, καταλαμβάνοντα τη θέση τη εξωματική αντιπολίτευση, ένα βήμα πριν από την εξουσία. Έτσι, και γίνεται αυτή η κουβέντα. Και λέει, αναφέρεται τώρα εδώ, λέει, πανηγύρια γίνονται γεγονό με τον Τζίπρα, με το ένα, με το άλλο. Τι έγινε. Λέει αυτά είναι 30 βιβλία αρχικά από το παιδί αυτό και μετά θα συνεχιστεί. 30 είναι όμως τώρα. Θα σου τα στείλω αυτά τα 30 βιβλία, δεν είναι οκ. Okay. Λέει ο Βιταμί. 30 βιβλία για τον Τσίπρα. Μ, όχι, λέω, ο γιατρός ο φίλος μου. Α, ναι, εντάξει τότε. Τι να σημαίνει εδώ τώρα. Όχι, λέω, ο γιατρός ο φίλος μου. Ξέρεις, αυτό το πράγμα έχει μια ροή αυτός. 30 βιβλία, 40, 50... Και λέει ο Βιταμί, πες μου τι θέλει. Λέω τα ΦΚΑΠΑ. Εντάξει, θα σας τα πούμε με, ε, μετά αυτά. Αλλά τώρα πού να τα στείλω που τα έχω, αυτά τα 30 βιβλία. Λέω Βιταμί, ας έρθουν πάνω, λοιπόν, εδώ πέρα στο γραφείο. Στο γραφείο, λέω Βιταμί, στο σπίτι. Στο σπίτι άμα τα δώσω στη σούλα δηλαδή πειράζει. Λέω Βιταμί. Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν πειράζει. Στο σπίτι μου. Εγώ θα τα πάω στη Σούλα σε μισή ώρα. Ναι, ναι, τι άλλο εσύ, ε, τίποτα εδώ. Το βράδυ που θα είσαι, άρα έχω και σχέσει δηλαδή. Εδώ θα πάω κοντά. Θα είμαι σε ένα επαγγελματικό σφύρα μου. Θα τελειώσω από εκεί. Εντάξει, εντάξει, οκ, okay, έγινε. Τώρα, και μετά το αναλύει. Το... το παρασκήνιο που υπάρχει είναι γενικά ότι αυτό δημοσιεύεται στη ζούγκλα που είναι του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, ο οποίο ε... είναι μαλωμένο με πρώτο θέμα και γενικά με. Καραμίτσο, έχει αποχωρήσει ο, <Σ falei> ο, ο... Τριανταφυλλόπουλος από όλη αυτήν την ιστορία Εγώ θα έλεγα έχει αποχωρήσει όχι ζημιωμένο, με την έννοια ότι πήρε χρήματα για να φύγει Αλλά εν πάση περιπτώσει παίζει αυτός ο ανταγωνισμός Πρώτο θέμα είναι πλέον Αναστασιάδης και Καραμίτσος Που τότε στην αρχή όταν ήταν όλο αγκαλίτσε και φυλάκια ήταν τρει, ήταν τριανδρία και ο Καραμίτσο ήταν κατά κάποιο τρόπο χρηματοδότη. Οι άλλοι βάλανε την, ε, τη Λεζάντα και κάνανε αυτή τη μεγάλη εφημερίδα που φαίνεται ότι και η επηρεάζει πολύ. Άρα είναι ένα παράγοντα. Τώρα είναι ταυτόχρονα επίθεση και προ το πρώτο θέμα που έτσι και έχει καλέ σχέσει με το Μαρινάκι. Και προ τον συγκεκριμένο επιχειρηματία που φαίνεται ότι ο Τριανταφυλόπουλο έχει δημιουργήσει μέτωπο από καιρό. Και η δεύτερη συνομιλία από, από μαγνητοφωνήσει τη ΕΙΠ, ε, η οποία έχει δημοσιευθεί σε εφημερίδα στο παρασκήνιο. Πάλι με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτή τη φορά συνομιλεί με τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Αθανασίου και μεταξύ άλλων ο, Αθανασίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ζητάει από τον Μαρινάκη να προσέξει την καλονή από εκεί από όπου κατάγεται ο, ο συγκεκριμένος. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν συνομιλίες που βγαίνουν σιγά σιγά. Και πλέον αφορούν και άλλα πρόσωπα που είναι έξω από το ποδόσφαιρο. Αλλά ο Μαρινάκης είναι εκεί πάντα να λέει πράγματα τα οποία μας βάζουν σε σκέψεις, τουλάχιστον. Ε, ένα βγήκε χθε, ένα βγήκε σήμερα και για να δούμε και τη συνέχεια. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχει εκπομπές αθλητικές το βράδυ για να συζητούν αυτά τα θέματα ή έχει τελειώσει η σεζόνι περίοδο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι. Για να δούμε. Εγώ έχω την κλασική φράση που λέω σε αυτές τις περιπτώσεις. Λέω, εμείς είμαστε σαν τους κερατάδες. Τελευταίοι τα μαθαίνουμε. Το τι γίνεται και δεν σε εκπλήξει τίποτα φέρε, πλέον. Και έχουμε πάθει, που φαίνεται, ανοσία. Διότι σε άλλες περιπτώσεις, τουλάχιστον, θα γινόταν χαμός. Τώρα, Ούτε καν, δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι πάλι θα κολλησιεργήσουν τα δικαστικά κλπ. Αλλά ούτε καν σε επίπεδο ηθικό. Δηλαδή, να, να ε, δηλώσει συγκλονισμένη αυτή η χώρα για τι αποκαλύψει. Τίποτα πια δεν μα συγκλονίζει, τίποτα πια δεν μα σοκάρει σε αυτήν την ε, φάση που έχουμε βρεθεί. Βέβαια, υπάρχει ένα μείζον πολιτικό θέμα. Διότι ε, έχουμε μια κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ η οποία. Μπορεί να τι καταλογίζουμε τα χιλιά δυο, Δημήτρη, σε σχέση με την κολοτούμπα που έχει κάνει, με αυτά που είπε που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έκανε, μάλιστα που είναι τα ανάποδα από αυτά που έκανε, με όλα αυτά που κατηγορούσε και στηλίτευε όταν στην εξουσία ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και που τα έκανε σε υπέρτατο βαθμό τώρα που ήρθε στην εξουσία. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα πράγμα που μα λένε: Ότι εμεί τουλάχιστον ηθικά. Έτσι. Δεν εμπλεκόμαστε κάπου. Είμαστε καθαροί. Δηλαδή, ναι, μεν είπαμε πολλά. Ναι, μεν ε, υπερτιμήσαμε τι ικανότητέ μα διαπραγματευτικέ και αναγκαστήκαμε τώρα να δεχτούμε να περάσουμε μνημόνια χειρότερα από αυτά που καταγγείλαμε και χάρη στα οποία ε, καταγκρεμνίστηκε η δημοτικότητα και, η, και τα ποσοστά των αντιπάλων μα και έτσι βγήκαμε εμεί στην εξουσία. Εμεί κάναμε χειρότερα. Γι' αυτό και θα πάρουν όταν θα φύγουν από την εξουσία ποσοστά νοικοτήνη. Αλλά τουλάχιστον είμαστε τίμοι. Λένε αυτοί. Ναι. Γιατί δεν έχει βγει ε, προ τα έξω κάτι. Τώρα το να δημιουργείται αυτό το θέμα, Ελφίλ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεφεύγει από τα δικά μα τα αθλητικά. Που μπορεί κάποιο να ακούσει και να λέει Αυτοί οι αθλητικοί τι μαλώνουν πλέον. Τι, τι συμβαίνει εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι μια απομακρυντοφωνημένη συνομιλία που αφορά 11 εκατομμύρια Έλληνε. Πώ να το κάνουμε τώρα. Γιατί εμπλέκει τον Πρωθυπουργό. Οπότε πάει άλλο. Θα ήθελαν κάποια απάντηση. Τι είναι τα βιβλία και ποιο είναι ο γιατρό. Ναι. Δεν ξέρω αν ε, κυρία Βασίλη ως εκπρόσωπος τύπου θα, θα πάρει θέση από αυτού αν η κυβέρνηση είναι το Μαξίμου. Η δικαιοσύνη είναι να ψάξει απάντηση. Εννοείται. Πάμε για φινάλε. Κλείνουμε με την μεταγραφή του ΜΑΤΟ Στην οποία ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν γίνεται η αρχή και πάμε να δούμε πού θα φτάσει το νούμερο. Ε, ένας ήρθε, ένα έφυγε ο Όλσεν. Ε, ναι. τα μετράμε αυτά. Τα μετράμε και αυτά. Ε, και πάμε εξ... να δούμε πού θα φτάσει μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Γιατί βεβαίω αποκλείεται να κλείσουν τα γραφέ νωρί και δεν πρέπει και να κλείσουν νωρί. Αυτά από εμά συνέχεια στο Λίμπερο. Τα ξαναλέμε βεβαίω στην πορεία τη ημέρα για ό,τι άλλο προκύψει. Καλό μεσημέρι.